Η οικονομική δραστηριότητα σε κάθε της κλίμακα, από το νοικοκυριό ως το κράτος, αποτελεί κομμάτι μιας γενικότερης αντίληψης για την κοινωνία, που αποτελεί με τη σειρά της μέρος της οικολογίας ενός ζωντανού κόσμου. Η λεγόμενη ελεύθερη αγορά και το περίφημο αόρατο χέρι της δεν υπήρξε ποτέ φυσικό φαινόμενο, αλλά κατασκεύασμα της δράσης μηχανισμών και οργανισμών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η Ελλάδα μετά την κρίση του 2008. Οι πολιτικές λιτότητας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ήταν αυτές που οδήγησαν σε οικονομικές αλλά και κοινωνικές επιπτώσεις. Τα αντανακλαστικά της κοινωνίας όμως αποτυπώθηκαν μέσα από την αμοιβαιότητα και τη φροντίδα των αλληλέγγυων δομών, που στον πυρήνα τους βρισκόταν η συλλογική ενασχόληση και το συναισθηματικό δέσιμο. Από την Ελλάδα ως την Ισπανία και ακόμα παραπέρα, η οικιακή φροντίδα, ο ριζοσπαστικός δημοτισμός και πολλά ακόμα σχήματα καθημερινής αλληλεγγύης γίνονται οι αόρατες καρδιές που αντικαθιστούν το αόρατο χέρι. Σε μια σωστά δομημένη οικονομία, η αποεμπορευματοποιημένη φροντίδα είναι η οργανωτική αρχή και η οικουμενική φροντίδα το θεμέλιο μοντέλο.